Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment, το καθημερινό μαγκαζίνο, ποικίλης ύλης κι αυτό. Πάμε να δούμε σήμερα, έτσι, ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, τι ταινίες μάλλον κάνουν πρεμιέρα σήμερα στο κινηματογράφο, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι Πέμπτες είναι αυτές οι αγαπημένες μέρες που κάνουν πρεμιέρα οι διάφορες ταινίες. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα ποιες είναι αυτές, για να πάρουμε και μία γεύση και ίσως μία ιδέα το τι θα πάμε να δούμε από σήμερα το Σαββατοκύριακο που εντάξει έχουμε περισσότερο χρόνο. Και θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Αρώνη. Όπα τώρα, έπεσε και το τάμπλετ κάτω. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε με την πρώτη ταινία. Αν πρέπει να φοβηθούμε πάλι, γιατί αυτές τις ταινίες που μας παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ήταν λίγο scary. Εντάξει, όχι, αυτή τη εβδομάδα έχει πολλές ταινίες, έχει 8 ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και έχει απ' όλα. Δηλαδή, αυτή τη εβδομάδα μπορεί κανείς να δει απ' όλα. Απ' όλα. Ναι, από κοινωνικό μέχρι και συναυλία κινηματογραφημένη μπορεί να δει κάποιος. Δηλαδή έχει περιπέτειες, έχει κοινωνικά, έχει και δράμα, έχει κωμωδία. Έχει από όλα αυτή η εβδομάδα. Α, άμα έχει κωμωδία, εντάξει, τότε μ' αρέσει. Παιδικό έχει κανένα καινούριο, γιατί ζητάνε τα παιδιά καινούριες ταινίες και τα παιδικά, εντάξει, δεν βγαίνουν τόσο συχνά. Όχι. Παιδικό δεν έχει, τα παιδιά θα κάνουν υπομονή, γιατί έρχεται σε λίγο εντός του μήνα, έρχεται και ο εγώ απεσιότοπος το 2. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα έτσι με την ευκαιρία αυτή, γιατί δεν βγαίνουν περισσότερες παιδικές ταινίες, αφού τα παιδιά πηγαίνουν κινηματογράφο και είναι δηλαδή και καλοί πελάτες στα βίντεο κλαμπ κτλ. Η συχνότητα με την οποία βγαίνουν οι παιδικές ταινίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν ασφαλώς των ταινιών ενηλίκων. Οι παιδικές ταινίες έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή πρέπει να σου. Να προταθύνει στο στούντιο παραγωγή σε ένα καλό σενάριο. Αυτό το σενάριο να μπορεί να πετύχει. Εύκολα είναι τα σενάρια. Τώρα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το σενάριο του παιδικού κόμικ παρά του θρίλερ ή τη κωμωδία. Το βλέπει από την πλευρά του θεατή. Σκέψου ένα στούντιο που έχει να παράγει ένα τεράστιο κόστο σύν τι φωνέ των ηθοποιών που θα πληρώσει για να κάνουν ντουμπλάζ των χαρακτήρων από το οποίο πρέπει να αποκομίσει και κέρδο. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε σενάριο. Ναι, εννοώ αν έχουν ας πούμε την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπρατ Πιτ σε cast σε ταινία ανηλίκων, δεν νομίζω ότι τους κοστίζει λιγότερο. Όχι, αλλά το κόστος σε μια ταινία animation είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ χρονοφόρο το να γυριστεί μια ταινία animation. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε κοιτάνε πάντα αυτά, οι ταινίες μάλλον που βγαίνουν, τα σενάρια που βγαίνουν και υλοποιούνται, να είναι κάποια σενάρια τα οποία σίγουρα θα αποφέρουν κέρδος, δεν θα είναι μια αποτυχία. Γιατί στο σινεμά γενικότερα, μια ταινία μπορεί να έχει αποτυχία και το στούντιο να μην ενοχλεί τόσο πολύ. Όταν βγάζει όμως δύο ταινίες το χρόνο ή τρεις, οι οποίες είναι animation, πρέπει και οι τρεις να είναι επιτυχημένες. Αν όχι, οι τρεις ή δύο σίγουρα. Ναι, γιατί για να σου πω την αλήθεια, ας πούμε, ακόμα και σε βίντεο κλαμπ που πηγαίνω εγώ με τα παιδιά μου, έχουμε φύγει πολλές φορές, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα απογοητευμένοι εισαγωγικά, γιατί δεν βρήκαμε κάποια ταινία που είναι καινούρια ή που δεν την έχουν δει, ας πούμε, μέσα στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Και δεν βλέπουν και πολύ. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Όχι, είναι πολύ πιθανό. Έτσι συμβαίνει, ναι. Είναι δύσκολο τα παιδικά σενάρια είναι πολύ δύσκολο και να έχουν και επιτυχία και να. Συν τις άλλες είναι και ταινίες τις οποίες μπορεί να δει και ο γονιός. Έτσι, μην πάει ο γονιός δύο ώρες και μαρτυρήσει προκειμένου να δει μια ταινία. Δηλαδή, πρέπει να δώσουν μια τέτοια ισορροπία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. 8 πρεμιέρες αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη ταινία, θα αναφερθώ λίγο τη γραμματικά στους τίτλους, είναι το νυχτερινό τρένο για τη Λισαβόνα με τον Τζέρεμι Άιρονς. Η ταινία που κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, παρουσία του Τζέρεμι Άιρονς και του Billy August, του σκηνοθέτη. Ναι. Έχουμε το Gloria που είναι μια ταινία από Χιλή. Έχουμε το 2 Οπλά Two Guns με Denzel Washington και Mark Wahlberg. Λοιπόν, για ποια σε σειρά λοιπόν τώρα, με ποιο θα ξεκινήσουμε, τον Gloria? Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το Gloria, το οποίο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι μια ταινία από τη Χιλή. Είναι μια ταινία, η ιστορία μάλλον μιας 60χρονης μόνης γυναίκας που αντιμετωπίζει τη ζωή με πολύ θετικό πείσμα, έχει μια γλυκόπικρη αισιοδοξία και η συγκεκριμένη ταινία κέρδισε πάρα πολύ θερμά χειροκροτήματα στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Λοιπόν, εγώ εδώ βλέπω ότι είναι 58. Ξέρεις, οι γυναίκες δεν πρέπει να προσθέτεις χρόνια. Ας είναι 2. Ωραία, εντάξει, είναι 58 χρόνια. Είναι χωρισμένη, είναι μοναχική, έτσι. Δεν έχει παραιτηθεί όμως από τη ζωή της.
Έχει δύο ενήλικα παιδιά τα οποία πλέον κάνουν τη δική του ζωή. Έχει τη δουλειά της, τις δραστηριότητες, μέχρι που γνωρίζει και ένα καινούριο έρωτα. Ο καινούριος έρωτας όμως αυτός, που μπαίνει στη ζωή της, είναι λίγο διαφορετικός από την ίδια, σε ποιο επίπεδο. Και αυτός είναι χωρισμένος, αλλά δεν έχει αποκοπεί, τρέφει ενοχές για το διαζύγιο του, είναι πολύ προσκολλημένος στις 30χρονες, ναι μεν, αλλά πολύ προσκολλημένος στις χώρες του. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ είναι μια ιστορία η οποία είναι θλιμμένη, είναι πολύ ενάντια στη μοναξία και την προσεγγίζει ο σκηνοθέτης ο Σεβαστιάν Λέλιο με πολύ χιούμορ. Ωραία, για πάμε να... Για αυτή την ταινία θα μπορούσε να πάει ο κόσμος να δει τις αίθουσες. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, Νίκο. Ωραία. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más. ¿Cómo te llamas tú? Gloria. Ahí está, pues. Qué galán. Algo tan físico, tan... tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. Me hice una gastroplastía. Yo pesaba 117 kilos. Vamos a Cuba, los dos. 10 días. Dejo la pega, dejáis la pega. Nos vamos, los dos. ¿Te gusta bailar? A mí también. Vamos a bailar a Cuba. Me da como miedo perder el control, esa boluda. Vértigo Park. Rodolfo, soy yo, Gloria. Contéstame. Abre tu corazón espiritual. Ríndelo hacia atrás con humildad. Te estaba presentando a mi familia. Y tú tienes el descaro de desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. Saca las manos, no veo. Gloria. Saca las manos, que no veo. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη ταινία, Νίκο, και βλέπω εδώ στην σειρά, έτσι πως την έχω εγώ, την επόμενη ταινία η οποία λέγεται Two Guns, δύο όπλα δηλαδή. Νίκο. Είναι μια αστυνομική περιπέτεια, άξιο βεβαίως ταινία. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι όμως μια ταινία η οποία έχει την υπογραφή του Mark Wahlberg και του Denzel Washington. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, στη συγκεκριμένη μάλλον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πρόκειται για ένα γαϊτανάκι το οποίο εκτελείται μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή έχουμε στη μέση τις μυστικές υπηρεσίες του ναυτικού, την διώξη ναρκωτικών, τη CIA, μεξικανικά καρτέλια ναρκωτικών και 43 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά τα βάζουμε στο μίξερ, βάζουμε Denzel Washington και Mark Wahlberg. Και μας βγαίνει μια πολύ έτσι, ωραία περιπέτεια, ευχάριστη, χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, για να περάσουμε ένα διωράκι ευχάριστο στο σινεμά. Μάλιστα. Ωραία, πάμε να δούμε και αυτό το τρέιλερ, Νίκο. You ever heard the saying, never rob a bank across from a diner that has the best donuts in three counties? That's not a saying. Yes, it is. No, it's not. I get never what you're saying, maybe but you it's not a saying. It is a saying. Okay. It's a saying now. Go! Everybody sit down on the floor. Fire in the hole! Let's go, come on! How much you figure? $40 million. $40 million? But I got bad news for you. What is that? Is that a badge in your hand? DEA. Steady Officer Michael Stigman. You know Bobby Beans was DEA? Man, your boy Stig's a piece of work.
Did you know he was Special Forces? You've been on this limb way too long. Pull over! Did you miss me? All right. On the count of three, we'll let each other go. All right. One, two, three. Now you're making me not be able to trust you. The bank was a setup. We gotta figure out whose money that was. Well, like we're working together? No, not like we're working. Yeah. No, like we're working in the same vicinity. Together. In the same area code. Together. He ripped off the CIA. Where's the money? It ain't down there, I can guarantee you that. There must be some kind of way out of here. You got 24 hours to bring me the money. Send the Joker to the thief. So, partner, what's your plan? I got a plan. I mean, I'm capable of coming up with a plan. You're not capable. I'm just saying you haven't told me. What is it? I'm working on it. Yeah, screw it. What's your plan? No one expected. You should have seen your face. Sure you can trust this guy? Who are they? Well, yesterday I said they were my family. Today they kind of want to kill me. Yeah, I understand the feeling. What I ever do to you besides shoot me? Three times over. Have I properly incentivized you? More than you know. Make it rain. You're my people and there's a code. You fight for the guy that's fighting next to you. Give me the keys. You want it? Come get him. Oh, man! He's uncalled for. Give me the keys. You saw that move coming? That's correct. Give me the keys. Μάλιστα. Ξέρεις τι, Νίκο, μου θύμισε λίγο Terence Hill, Bud Spencer. Εντάξει, στη συγκεκριμένη ταινία... Εμένα ο Terence Hill βασίζει από αυτούς τους ρόλους μου ότι φαίνεται λίγο μανιέρας, παίζει λίγο το ίδιο πράγμα σε όλες τις ταινίες που υποδίδει. Εκεί που παλεύανε με το, εκεί έξω από το αυτοκίνητο και αυτά πραγματικά μου θύμισε αυτές τις εποχές. Το 80, πότε ήταν αυτά. Ναι. Εμένα γενικά ο Terence Hill βασίζει σε αυτούς τους ρόλους, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει. Από την άλλη, ο Mark Wahlberg, όποτε έχει υποδηθεί ένα τέτοιο ρόλο, είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε νομίζω ότι το δυνατό χαρτί της ταινίας είναι η παρουσία του Wahlberg τελικά, ο οποίος τον είχαμε δει και στο Fighter, ήταν καταπληκτικός στο Fighter, ας πούμε. Τι είναι αυτός, Γερμανός, Αυστριακός, όχι, Αμερικάνος είναι. Αμερικάνος είναι. Ναι. Και μάλιστα είναι και από τους πιο γνωστούς, εκτός από την ηθοποιός, είναι από τους πιο γνωστούς παραγωγούς τηλεοπτικών σειρών, δηλαδή. Μάλιστα. Εκεί είναι η μεγάλη του δραστηριότητα στις ΗΠΑ. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη ταινία, η οποία μου αρέσει σαν έτσι ως τίτλος, γιατί έχει να κάνει με το Σεπτέμβριο. Ναι, είπαμε να μιλήσουμε για τις δύο ελληνικές ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Το ένα είναι το Σεπτέμβερ της Πέμπτης Παναγιωτοπούλου και το άλλο είναι το Οικόπεδο 12. Το Σεπτέμβερ είναι μια ταινία η οποία τέθηκε στο φεστιβάλ του Κάρλο Βιβάρη, στο φεστιβάλ του Τορόντο. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Η ταινία έχει να κάνει με μια 30χρονη μοναχική κοπέλα που ζει μαζί με το σκύλο της σε ένα διαμέρισμα σε μια αφιναϊκή συνοικία. Τι είπες, με το φίλο της ή με το σκύλο της? Με το σκύλο της. Σκύλο, α, εντάξει. Με το τετράποδο φίλο της. Οκ. Λοιπόν, η σχέση της με το σκύλο είναι ιδιαίτερη. Είναι το μόνο στήριγμα που έχει επί της ουσίας αυτή τη ζωή. Είναι το μόνο εμβιόν με το οποίο έχει σχέσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Κάποια στιγμή όμως το σκυλί πεθαίνει και εκεί ανατρέπεται ολόκληρη η ζωή της. Χτυπάει την πόρτα των γειτόνων για να μπορέσει να ενταφιάσει το σκυλί στον κήπο τους. Βλέπει μια νορμάλ οικογένεια στο περιβάλλον της, κάτι που δεν είχε συνηθίσει να ζει και προσπαθεί να προσκοληθεί πάνω της. Η ταινία έχει να κάνει με την ανθρώπινη μοναξιά, με έναν άνθρωπο που ζει σε μια μεγαλούπολη και δεν βιώνει όσα... Ορίστε. Συχνό φαινόμενο πλέον, λέω. Ακριβώς. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει σε μια μεγαλούπολη και δεν ζει στη μεγαλούπολη επί της ουσίας. Ζει μόνη της. Δεν έχει κοινωνικό περίγυρο. Ανακαλύπτει τους γείτονές με τους οποίους έχει κάποιες τυπικές σχέσεις, ένα για και τίποτα παραπάνω και προσπαθεί να προσκοληθεί σε αυτούς γιατί βιώνει τη μοναξιά. Ο τίτλος Σεπτέμβρης είναι αλληγορικός, γιατί κάθε Σεπτέμβρη τελειώνει μια εποχή και
Οκ, τελειώνει το καλοκαίρι και ξεκινάμε κάτι καινούριο. Και ξεκινάει έτσι και λίγο πιο μοναχικός χειμώνας, γιατί ξέρεις, το χειμώνα είναι και λίγο πιο ναι, είναι και βαρύ το κλίμα. Φθινόπωρο που είναι μελαγχολική εποχή. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάντως μια ταινία που έχει να κάνει πολύ με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ωραία, πάμε να δούμε το τρέιλερ, Νίκο. Πάτε μακριά. Στη Σαλαμίνα. Καλύτερα που πάτε τώρα, γιατί μετά γεμίζει κόσμο. Είναι πίχτρα. Παιδιά, σκυλιά, μωρά, οικογένειες. Δεν τα μπορώ τα μωρά. Πάρε μ' αγκαλιά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ στο σκοτάδι. Γεια. Γεια. Εδώ μένεις. Ναι. Μόνη σου. Ναι. Να σκορπίζει στι νιώτη το φω και όλοι να λένε να μοιάζει. Δεν έχει γενέθλια. Έχει. Έχω γενέθλια. Έχω γενέθλια. Άκουσε με καλά, Άννα. Μην ξαναπλησιάσει εδώ ποτέ. Τέλος, τελείωσε. Το κατάλαβες. Φύγε. Φύγε. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Μήπως πρέπει να κάνεις κάτι. Γιατί δεν ήρθε η μαμά. Η μαμά έχει δουλειά. Τι είναι αυτό. Πού είναι τα παιδιά. Πού είναι τα παιδιά. Μάλιστα. Λίγο βαριά ταινία, έτσι, σε βαρύ κλίμα, Νίκο. Με το αίσθημα της μοναξίας που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Απλά η συγκεκριμένη γυναίκα προσπαθεί να το εξωτερικεύσει. Δεν είναι μια ταινία που μπορείς να πας απλά να κάτσεις ένα σινεμά, να τη δεις χωρίς να σκεφτείς τίποτα. Σίγουρα θα σε οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον εαυτό σου. Αυτό καλό είναι, βέβαια. Είναι ένα περίγυρο. Ταινίες που σε κάνουν να σκεφτείς κάποια πράγματα, τις θεωρώ καλές. Αλλά απ' την άλλη όμως, ξέρεις... Απ' την άλλη, γι' αυτό προτείναμε και το Two Guns, για να πας και να μην σκεφτείς. Τον Terence Kidd και τον Bud Spencer. Ακριβώς. Λοιπόν, η κωμωδία που είναι, δεν μου είπες. Λοιπόν, η κωμωδία έχει τίτλο Οικόπεδο 12. Είναι μια λοιπόν, αυτή είναι η κωμωδία. Δόξας ναι. Ο Θεός. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα η κωμωδία λοιπόν, μας. Είναι μια ελληνοκυπριακή παραγωγή. Η οποία πρόκειται μάλιστα να διεκδικήσει μαζί με δύο ακόμη ελληνικές ταινίες, την αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά και το Αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού, την υποψηφιότητά της για τα 26 βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό θα το μάθουμε σε 9 του Νοέμβρη, αν τελικά θα είναι ή δεν θα είναι. Η ταινία έχει να κάνει τώρα με έναν Κύπριο, mm-hmm. ο οποίος έχει ένα οικόπεδο σε μια περιοχή της Κύπρου. Mm-hmm. Η οικονομική κρίση αλλάζει τα δεδομένα της οικογένειάς του, δηλαδή και οι δύο του γη επιστρέφουν στο σπίτι. Και ξαφνικά σε αυτό το οικόπεδο ανακαλύπτουν ότι υπάρχει πετρέλαιο, το ανακαλύπτουν όχι οι ίδιοι, το ανακαλύπτουν οι Ρώσοι, οι Άγγλοι και η Κυπριακή κυβέρνηση και όλοι μαζί θέλουν να φάνε αυτό το οικόπεδο. Το cast ποιο είναι, Νίκο? Το. Το cast. Οι πρωταγωνιστές ποιοι είναι? Ο Κωνσταντίνος Ριζίτης είναι πρώτα απ' όλα η ταινία είναι του Κυριάκου του Τοφαρίδη. Παίζουν πάρα πολύ τώρα ηθοποιοί. Ο Κώστας ο Δημητρίου, τώρα δεν μπορώ έτσι. Ναι, βλέπω εδώ, Κάρμεν Ρουγκέρι. Κάρμεν Ρουγκέρι, ναι, παίζουν πάρα πολύ. Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Στέλιος Καυκαρίδης, Μιχάλης Μαρίνος. Μάλιστα. Είναι πάμε να... το cast. Αυτό που θα έχει πάρα πολύ γέλιο είναι στο παιχνίδι όλο που γίνεται, στο ποια από τις τρεις, οι Κύπροι, οι Άγγλοι ή οι Ρώσοι, τελικά θα πάρουν το οικόπεδο. Έχει γέλιο, Νίκο, γιατί εντάξει, το κωμωδία, ο τίτλος κωμωδία μπορεί να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι κωμωδία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι κωμωδία και επειδή έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση και επειδή έχει να κάνει και με κάποια στερεότυπα που αφορούν τους Κύπριους και τους Έλληνες.
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Επειδή έχει να κάνει με την όλη κουβέντα που γίνεται στην Ελλάδα με τους αν έχουμε υδρογονάνθρακες, αν έχουμε ρηπτό πλούτο και θα μάθω. Οπότε να σου πω, δεν είναι κωμωδία, είναι παροδία πιο πολύ. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε εκεί. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο το τρέιλερ και... Ο Γιώργος. Cyprus. Don't let the Americans find out. Να μην μάθουν τίποτα οι Αμερικάνοι. Γιάννη, Γιώργα μου, Γιώργα μου. Πεισούχαναν τα καθάρματα, ψυχούλα. Ήταν ο Μιχαλάκης, ο Σύμπης και εσύ, Γιώργα μου. Κουβαλήθηκα μου, που βρίσκω. Το πείσμα σου εσένα του μουναρχού. Θέλω αύριο στο γραφείο μου αναφοράν για το καθεστώς ιδιοκτησίας της περιοχής. Μια ζωή είναι σύνες και κοίτα που κατάντησες, απένταρος. Στο κάτω-κάτω, γιατί θα δώσουμε, γιατί θα πάρουμε. Είναι θέμα ανεπτυγικής ασφαλείας. Σε μια εβδομάδα μέσα στην τάμη. Τούτη η στάση του χαβουρά. Ξέρεις τι τέλος γίνεται. It's time for action. I'll give you two more days. After that, I'll start getting rid of people. Нет, не волнуйтесь, господин президент. Даже если они обнаружат какие-то неполадки, совершенно невозможно определить, что это сделали мы. А ты трогай меня! Хуляре, я тебя нарушу, чтобы лашу на носу, да? Проедру себе, да не диктаторас. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Γαδά και τον ρεπόρτερ μας εκεί. Πάμε να ακούσουμε φυσικό ήχο καταρχάς. Γι' αυτό είμαι από τις 9 η ώρα εδώ. Εγώ σήμερα δεν ανέβω σήμερα. Βρεθούμε και με τον Πέτρο Σιδερέα, διότι είδαμε τον Χρήστο Παπά να φεύγει αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητο της Ελλάς και έχουμε νεότερα εκεί. Πέτρο. Καλημέρα. Καλημέρα από την πρώην σχολή Ευελπίδων. Τελευταίος θα καταφτάσει σήμερα εδώ ο Χρήστος Παπά, στο νούμερο 2. Και διανοούμενος, όπως αρέσκονται να το αποκαλούν στο εσωτερικό του κόμματος της Χρυσής Αυγής, αναμένεται σήμερα εδώ στο κτίριο 6, προκειμένου να πάρει και αυτός σειρά στις απολογίες των συλληφθέντων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Περίπου μισή ώρα νωρίτερα, να υπενθυμίσω ότι έφτασε στο σημείο και η Θέμης Κορδέλη, στα δικαστήρια τα οποία είναι σήμερα άδεια επί της ουσίας, καθότι είναι η γιορτή του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοβαγίτη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαδικασίες στο σημείο. Είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και βρισκόμαστε κι εμείς εν αναμονή ουσιαστικά του νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Παραμένεις εκεί, παραμένουν και οι κάμερες του Ζούγκλα GR εκεί για οτιδήποτε προκύψει στη διάρκεια της ημέρας, διότι νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα σε αυτή τη μέρα και ασφαλώς και τις επόμενες μέρες, αφού θα ακολουθούν διάφορες διαδικασίες. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και εμείς το τρέιλερ για την ταινία το οικόπεδο 12, Νίκο Αρώνη. Μια ταινία νομίζω ότι που έχει έντονο έτσι ελληνικό χαρακτήρα. Έτσι όπως κατάλαβα εγώ από το τρέιλερ, μια ευχάριστη ταινία. Νίκο. Δεν είναι κοντά μας ο Νίκος Αρώνης. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε όμως. Αν και εφόσον μας ακούει, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα που θα βγουν οι καινούργιες ταινίες. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα
Και επιστρέφουμε με τα θέματα του govastiletto.gr, τα σημερινά, τα φρέσκα θέματα. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πάμε να δούμε τι θέματα έχει σήμερα το govastiletto.gr και έχουμε την δημοσιογράφο του govastiletto.gr, την Αγγελική, στην τηλεφωνική γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του site. Και θέλω να ξεκινήσουμε, Αγγελική, με ένα φοβερό θέμα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο και πώς βγήκε αυτό στη δημοσιότητα. Λοιπόν, το σκάνδαλο στο Hollywood. Μιλάμε για σκάνδαλο καθ' αυτό, έτσι. Μπόμπα, θα λέγαμε. Ο γιος του Woody Allen έχει πατέρα τον Frank Sinatra. Αυτό για είναι είδηση που έχει ταράξει, παγκοσμίως έχει ταράξει. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί... Ωραία, πάμε λίγο ένα προς ένα. Τη συγκεκριμένη είδηση έβγαλε στη δημοσιότητα η ίδια η Mia Farrow, συνέντευξή της στο Vanity Fair. Παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του γιού της, Ronan, του 25χρονου πλέον γιού της, δεν είναι ο Woody Allen, αλλά ο Frank Sinatra. Βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι σήμες υπήρξαν στο παρελθόν και βασάνιζαν και την ίδια χρόνια, η οποία το σκεφτόταν, να το πω, να μην το πω, τελικά το παραδέχτηκε και οι φήμες βγήκαν αληθινές. Εξομολογήθηκε ότι ο Frank Sinatra υπήρξε ο μεγάλος της έρωτας, παρά το γεγονός ότι πήραν διαζύγιο το 1968. Ουσιαστικά όμως δεν χώρισαν ποτέ και συνέχισαν να βρίσκονται και μετά.
Δύο χρόνια αργότερα, να πούμε ότι η Μία Φαρού παντρεύτηκε τον πιανίστα Αντρέ Πρεβίν, αν το λέω και σωστά το όνομά του, και υιοθέτησε τρία παιδιά. Ενώ το χαμός, ζωνά, χαμός, χαμός, Αγγελική. Και άλλα τρία βιολογικά παιδιά. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι ο Ρόναν δεν είχε κανένα πρόβλημα αν αποδεχτεί ότι ο Φρανκ Σινάτρα είναι ο πατέρας του, αφού δεν έχει καμία σχέση πια με τον Γκούντι Άλεν. Και ο λόγος είναι, ακούστε τώρα το άλλο, έτσι, την άλλη βόμβα, μία βόμβα μέσα στην άλλη, ο οποίος σκηνοθέτης παντρεύτηκε την θετή αδερφή του Ρόναν. Αχ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί, πάντως... Έχουμε όλο το χρονικό πάντως. Του μοιάζει πάρα πολύ του Σινάτρα, δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε, αλλά του μοιάζει πάρα πολύ. Θα συμφωνήσουμε ότι του μοιάζει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι τώρα, ο Woody Allen τώρα το γνώριζε αυτό τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Να φανταστώ ότι το γνώριζε. Αλλά και αυτός, δεν ξέρω, γιατί ήταν και αυτός έτσι ήρεμο να έκανε τις αταξίες του. Κοίταξε, στο Woody Allen η αλήθεια είναι δεν μοιάζει. Στο Woody Allen δεν μοιάζει καθόλου, η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη και ο ίδιος ο Ρόναν, ο γιος της Μία Φάρου και του Φρανκ Σινάτρα πια, έχει πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Woody Allen, δεν μιλάνε, τίποτα, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον θέμα. Για πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Mm-hmm. Έγιναν τρεις, λέει ο τίτλος. Έγιναν τρεις. Μια χαρμόσυνη είδηση, έχει να κάνει με τα συγχώρια showbiz. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, ο Νίκος Αναδιώτης με την Βασιλική Σταματοπούλου. Mm-hmm. Απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Χθες το απόγευμα γέννησε το αγοράκι τους η Βασιλική Σταματοπούλου. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα της ο Νίκος Αναδιώτης και φυσικά αμέσως έστρεψαν στην κλινική οι γονείς τους και αγαπημένοι τους φίλοι. Να πούμε ότι το παιδάκι, το αγοράκι, τον αγέννητο περίπου ζυγίζει 3 κιλά και το ζευγάρι στις επόμενες μέρες θα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψουμε το νέο μέλος της οικογένειας στο σπίτι τους. Έχουν ετοιμάσει και το παιδικό δωμάτιο, να πούμε. Είναι όλα έτοιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο Λονδίνο. Λονδίνο, βεβαίως. Το govastiliero.gr και συγκεκριμένα οι 3-4 fabulous fashion bloggers του govastiliero μας ξεναγούν στην υπέροχη μοναδική μπουτίκ του Βαλεντίνο που βρίσκεται. Wow, πραγματικά οι εικόνες μιλούν. Ο οίκος Βαλεντίνο διαθέτει πια την αποκλειστική μπουτίκ του στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου. Η μπουτίκ είναι αφιερωμένη στην κόκκινη Rockstar κολεξιόν του για το φθινόπωρο χειμώνα 2013. Εμείς θα σας πούμε ότι έχουμε αποκλειστικές φωτογραφίες από την μπουτίκ, η οποία είναι κατακόκκινη, είναι, θα λέγαμε, θυμίζει κλίμα Αγίου Βαλεντίνου, πάθος, έρωτα και γυναίκα πάνω απ' όλα. Σίγουρα από αυτές τις φωτογραφίες θα ενημερωθούμε και για τις συναισθάσεις της μόδας. Θα δούμε ρούχα, οι αναγνωστριές μας μπορούν να δουν τις συναισθάσεις στα φορέματα, στα παπούτσια, αλλά και στις πολύ ωραίες τσάντες που προτείνει για το φθινόπωρο χειμώνα του 2013. Ο Βαλεντίνο. Κιμ, νομίζω βλέπεις τις φωτογραφίες, θέλουμε τη γνώμη σου. Βλέπω κόκκινο. Και πολύ ωραίο κόκκινο. Το κόκκινο και πολύ ωραίο κόκκινο. Λοιπόν, πάμε και γρήγορα στον προσωπικό γυμναστή τη Σοφία Βεργκάρα, την οποία είδαμε φέτος και στη Μύκονο. Βεβαίως, και είναι και μία από τις αγαπημένες μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η Σοφία Βεργκάρα. Είναι μία γυναίκα με πλούσιες καμπύλες. Μία γυναίκα, θα λέγαμε, πόθος πολλών αντρών. Ο προσωπικός της γυμναστής, ο Γιουνάρ Πίτερσον, αποκαλύπτει το μυστικό της διάσημης ηθοποιού που τη βοηθά λοιπόν να έχει αυτό το σώμα, αυτές τις καμπύλες. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν? Ποιο? Είναι τα βαθιά καθίσματα, Κιμ. Τα βαθιά καθίσματα. Είναι άσκηση, γυμνάζεται η Σοφία Βεργκάρα πάρα πολύ, το έχει δηλώσει και η είναι αυτό που λέμε σήκω, κάτσε σήκω, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λέει ο γυμναστής, για να διατηρήσει τις τέλειες καμπύλες της, είναι θέμα εξισορρόπησης. Δουλεύουμε στους ώμους για να τονίσουμε τη μικρή μέση της. Δουλεύουμε κάθε μήκη ομάδα ξεχωριστά, αλλά και σε συνδυασμό για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τη συμβουλεύει να και μας συμβουλεύει μάλλον η Σοφία Βεργκάρα να γυμναζόμαστε έστω και λίγο κάθε μέρα. Αυτό το έχουμε πει και
γενικότερα. Και δεν είναι μικρή, ενώ δεν είναι μικρή η Σοφία Βεργάρα. Δεν είναι μικρή, καθόλου μικρή. Είναι 40, άρα δεν είναι. Είναι 45, άρα αν δεν κάνω. 45, άρα. Ναι. Εντάξει. Και έχει και γιο και είναι και αραβωνιασμένη, έχει θυελώδεις σχέσεις, έχει μία ζωή. Έρχεται και στην Ελλάδα, κάνει και βαθιά καθίσματα, μια χαρά. Λοιπόν, Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ξανασυνδεθούμε με το www.vovastileto.gr, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποκλειστικό θέμα. Είναι πολύ έτσι hot όσο αφορά τα ονόματα σε μια λίστα. Τι λίστα τώρα αυτή? Τι λίστα θα μπορούσε να είναι αυτή? Χρύσλα Γεωργακοπούλου από το www.vovastileto.gr στην τηλεφωνική γραμμή. Χρύσλα. Καλό μεσημέρι και να σας πω ότι η Σοφία Βεργάρα έκλεισε τα 41 της στις 10 Ιουλίου. Μην τη μεγαλώνετε. Ωραία, κάπου στη μέση λοιπόν. Λοιπόν, το αποκλειστικό μας, που να σου πω την αλήθεια, είμαστε και πολύ περήφανοι σήμερα. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, όλα ξεκινάνε από εκεί. Είναι ο άνθρωπος που στη μεγαλύτερη βραδιά ίσως για την Ελλάδα των τελευταίων χρόνων που θα συμβεί στην Αμερική, θα μαγειρέψει για τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της Αμερικής και της Ελλάδας και τους Έλληνες της Διασποράς. Πρόκειται λοιπόν για ένα foundation, όπως λέγεται, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς ακριβώς μπορούμε να το μεταφράσουμε, σύνδεσμο, ίδρυμα, ξέρω εγώ, ναι. Για μια πρωτοβουλία, ναι. Αυτός είναι και ο τίτλος τους, το Hellenic Initiative, όπου με τίτλο One Greece ξεκινάει τη δημοσιοποίηση της καμπάνιας του. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν τους ιδρυτές είναι ίσως από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες του κόσμου. Ανάμεσά τους είναι ο Ανδρέας Λιβέρης, που είναι ο πρόεδρος και διευθύντας σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας χημικών του κόσμου, της Dow Chemical Company. Είναι ο Γιώργος Σταμάς, ο οποίος ποζάρει ως συνιδρυτής και συνέδριος μεγαλύτερης εταιρείας δικηγόρων σχεδόν του κόσμου, να το πούμε. Είναι ο Μουχτάρ Κέντ, ο Τουρκοαμερικανός που είναι στέλεχος επιχειρήσεων και είναι ο πρόεδρος της Coca-Cola. Ο Γιώργος Δαβίδ, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου. Και ο Γιώργος Λογοθέτης, επίσης Ελληνοαμερικάνος, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ιδιωτικού ομίλου, που οι θυγατρικές του έχουν ένα φάσμα βιομηχανιών από πλοία, βαπόρια, ξέρεις, αεροπλάνα, μέχρι ακίνητα, ναι, μέχρι και ξενοδοχεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα φάνε από τα χεράκια της Αργυρός. Και ανάμεσα σε αυτούς που έχουν προσκληθεί, 620 άτομα τον αριθμό, θα βρίσκονται επιχειρηματίες δυνατοί. Έλα, δώσε μας μία γεύση. Ξέρω ότι έχουμε όλη τη λίστα, ένα όνομα, ένα προς ένα, στο www.vovastileto.gr και δεν θα τα πούμε όλα εδώ. Έχουμε αποκλειστικά την πρόσκληση της βραδιάς, αλλά και φωτογραφίες από τη Νέα Υόρκη που δείχνουν το χώρο πριν ακόμα στηθεί, πώς είναι ακριβώς. Δώσε μας μία γεύση από τα ονόματα. Θόδωρος και Γιάννα Κελοπούλου. Τζον Κατσιματίδης με τη σύζυγό του, ο Πάνος και η Σάντρα Μαρινοπούλου, η Αριάννα Χάφιντον, στελέχη μεγάλων εταιριών και ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος τα προεδρεύει εντός εισαγωγικών της βραδιάς, που είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι δεν θα ντυθεί μπόνο αυτή τη φορά. Ο Μπιλ Κλίντον. Δεν θα τα αντέξω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οπότε εδώ τώρα οι τηλεθεατές μας μπορούν να γίνουν αναγνώστες και να πατήσουν στο www.vovastileto.gr και να δουν την πρόσκληση την οποία την έχουμε εμείς αποκλειστικά. Καθώς και όλο το θέμα και φωτογραφίες από τη Νέα Υόρκη. Τέλεια. Λοιπόν, Χρύσλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα που έπετε. Να είστε καλά. Γεια σας.